Καλησπέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τώρα εσείς σήμερα συναντηθήκατε με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, τον κύριο Γεωργαντά. Το πρώτο μας ραντεβού στις 10 η ώρα περίπου το πρωί ήταν με τον νέο Υπουργό, τον κύριο Γεωργαντά. Και μετά τις 2 το μεσημέρι περίπου συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τον κύριο Καραμανλή. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Την ίδια στιγμή, συνάδελφοί σας είναι, ξέρετε, από το πρωί τα παρακολουθείτε, φαντάζομαι, παρότι είστε στα ραντεβού, αλλά ξέρω ότι ενημερώνεστε. Δεν παρακολούθησα τίποτα. Δεν παρακολουθεί. Έχουν συγκεντρωθεί στον κόμβο της Θέρμης, έχουν κλείσει τον δρόμο για κάποια ώρα συμβολικά, τον ξανανοίξαν, είναι εκεί, διαπραγματεύονται τι θα γίνουν, δεν έχουν συναντηθεί με τον Υπουργό. Δεν είναι λίγο αντικρουόμενα αυτά? Δηλαδή, από τη μία εσείς έχετε πάει στην Αθήνα, συζητήσετε με τον Υπουργό, φαντάζομαι ότι θέσατε τα ίδια ζητήματα που έχετε θέσει και δημοσίως μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, σας απάντησε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα τι γίνεται? Γιατί δεν γίνεται αυτό μαζικά, συνολικά? Όλοι για τα ίδια, όλοι τα ίδια αιτήματα έχετε, δεν νομίζω ότι έχετε διαφορετικά προβλήματα. Όλοι τα ίδια αιτήματα έχουμε. Εμείς βγήκαμε στον δρόμο εδώ και πολλές μέρες. Στη Θέρμη βγήκαν σήμερα, καλά κάνανε. Εγώ αυτό που αντιλήφθηκα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο κύριος Γεωργαντάς, γιατί μόλις ορκίστηκε, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και σήμερα έγινε πράξη, είναι ότι οι πόρτες του Υπουργείου είναι ανοιχτές. Έγινε μια συζήτηση σε πολύ καλό κλίμα. Πάντα υπάρχουν και εντάσεις και διαφωνίες. Δεν κακό αυτό, χρειάζεται αυτό. Η ουσία είναι ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί, και μέρες, μιλάμε για μέρες και όχι για εβδομάδες, το αγροτικό πετρέλαιο με λεπτομέρειες πώς θα δοθεί και πώς. Η πρότασή μας σαν ΣΕΡΕΗ αγρότες ήταν στη Μάνικα, γιατί εκεί φαίνεται ποιος καλλιεργεί και ποιος παράγει. Γιατί, κυρία Σαμολαδά, έχουμε δει σε ένα χωριό που να είναι 200 κάτοικοι να γίνονται 180 δηλώσεις ΟΣΔΕ και οι πραγματικοί αγρότες να είναι 25. Δηλαδή, πετρέλαιο θα έπρεπε να πάρουν τα 25 άτομα και όχι τα 180. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για αυτούς τους ελέγχους? Ας δουλέψουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, κύριε. Έχει χαθεί κάθε αξιοπιστία στη χώρα μας. Γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Είναι πολύ καλό που αναφέρατε τους ελέγχους, γιατί η κεντρική Μακεδονία είναι καμένη από τους διοικητικούς ελέγχους. Το αναφέραμε και αυτό. Τις επόμενες μέρες, και χτες και τις επόμενες μέρες, θα υπάρχουν διάφορες συναντήσεις με την ηγεσία του ΟΠΚΠΕ. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, γιατί βλέπουμε άλλα πράγματα γίνονται στον ΟΠΚΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας, άλλα πράγματα στον ΟΠΚΠΕ της Λάρισας, άλλα πράγματα στον ΟΠΚΠΕ του Εύρου. Μιλάμε σαν να λειτουργεί η κάθε υπηρεσία σαν κράτος εν κράτη. Κάνει ό,τι θέλει ο υπάλληλος ή ο προϊστάμενος. Νομίζω ότι θα μπει τάξη. Θα αποκατασταθούν οι αδικίες. Βάλετε να μπει μια τάξη. Και θα αξιοποιηθούν οι πόροι που, όπως πρέπει, και σε αυτούς που αγωνίζονται πραγματικά. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Και είναι θετικό το ότι ο κύριος Γεωργαντάς είναι από την περιοχή μας, είναι Μακεδόνας. Είναι θετικό. Ναι, αλλά αυτά που σας είπε δεν θα ισχύσουν μόνο για τους αγρότες των Σερών ή του Κιλκής, θα ισχύσουν για όλους τους αγρότες. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα τι θα κάνετε, θα επικοινωνήσετε με τους συναδέλφους σας, θα επικοινωνήσουν εκείνοι μαζί σας? Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Να τους πείτε ότι ο Υπουργός είπε ότι πρέπει σε 3 μέρες ότι θα κάνει αυτό. Κάντε υπομονή, ρε παιδιά. Δεν είπα σε 3 μέρες, είπα τις επόμενες μέρες. Θέλω να πιστεύω θα είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τέλος πάντων, τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι τους επόμενους μήνες. Ναι. Μας ακούν πολλοί αγρότες. Εγώ αυτό που κατάλαβα, ότι οι πόρτες του Υπουργείου είναι ανοιχτές, να επικοινωνήσουν, να κλείσουν ραντεβού, να πάνε να δουν τα προβλήματα, τα γενικά που παντού είναι τα ίδια, και τα επιμέρους του κάθε νομού, γιατί υπάρχουν νομοί που διαφέρουν. Ας πούμε, γιατί είχαμε τεράστια διαφωνία με τον Υπουργό για την απονητροποίηση. Δεν μπορεί, λέω, η Θεσσαλία να παίρνει 40 χρόνια απονητροποίηση, που μιλάμε για 60 και 70 ευρώ το στρέμμα επιδότηση, αφορολόγητη, και όλοι στην Κεντρική Μακεδονία, οι Σέρες, οι Θαλάστρα, όλοι, να μην έχουμε νητρικά, που κανένα χωριό δεν έχει νερό να πιει. Είναι κατάλληλα όλα τα νερά μας. Αυτοί που παίρνουν 40 χρόνια απονητροποίηση, θα έπρεπε οι γεωτρήσεις τους να βγάζουν ενθυαλωμένο νερό.
Εσείς τώρα τι θα κάνετε, θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις σας ή θα περιμένετε? Αύριο το πρωί έχουμε γενική συνέλευση, τώρα είμαστε στον δρόμο, επιστρέφουμε οι Σέρες. Έχουμε γενική συνέλευση με τους αγρότες, να τους ενημερώσουμε το τι έγινε και θα αποφασίσουν οι αγρότες. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Λίτο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλή επιστροφή, καλή δύναμη. Γεια σας.